Κυρία Ζαχαράκη, τα στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό για το φετινό καλοκαίρι δείχνουν ότι τα πήγαμε καλά παρά την πανδημία και παρά τα κρούσματα. Ποιος είναι ο απολογισμός? Μετράμε μέρα με τη μέρα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε ακόμα σε μια σεζόν η οποία τρέχει. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι είναι αρκετά ενθαρρυντικό ότι έχουμε κρατήσεις και αφίξεις Σεπτέμβριο. Βλέπουμε μάλιστα μια ιδιαίτερη αύξηση αυτή την εβδομάδα και βλέπουμε και μια επέκταση σε κάποια μέρη που θα επιτρέψει ο καιρός και αρχές Νοεμβρίου. Άρα, αυτό το οποίο ονομάζουμε μια επιμήκυνση τουριστικής περιόδου, τουλάχιστον μέσα σε αυτή την αντικσότητα της πανδημίας, φαίνεται να επιτυγχάνεται, όπως και το στίχημα για την αύξηση των αφίξεων, που αυτή τη στιγμή κινούμαστε σε ένα πολύ ψηλότερο ποσοστό προφανώς από το 2020 και θα φτάσουμε από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία στο τέλος της χρονιάς ακόμα και πάνω από το 50% του 2019, κυρίως στα έσοδα. Ενθαρρυντικά λοιπόν τα στοιχεία, αλλά δεν σταματάμε να εργαζόμαστε για αυτό το στόχο κάθε μέρα. Και επισημαίνω βέβαια και σε όσους μας παρακολουθούν και όσους δουν αυτό το βίντεο ότι ακόμα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα voucher για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους μέχρι το τέλος της χρονιάς και βέβαια και για τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Εργασίας. Φέτος το καλοκαίρι ενισχύθηκε και ο εσωτερικός τουρισμός, ναι, και η ηγεσία του Υπουργείου έδειξε έμφαση σε αυτό, ναι, το κομμάτι. Πώς τα πήγαμε? Για αρχή να πούμε τι κάναμε έτσι ώστε να το βελτιώσουμε, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι χρησιμοποιήθηκαν 23.000 βάουτσερ σε όλη τη χρονιά, μια δύσκολη χρονιά βέβαια και με πολλά κλειστά ξενοδοχεία για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Φέτος βρισκόμαστε ήδη σε πάνω από τα διπλάσια βάουτσερ που έχουν χρησιμοποιηθεί, 50.000 βάουτσερ, άρα πάνω από 100.000 συμπολίτες μας το 2021 έχουν αξιοποιήσει το πρόγραμμα. Ευελπιστούμε να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Είναι διαθέσιμα πάνω από 700.000 βάουτσερ, είναι τεράστιος αριθμός και γι' αυτό και ξανακαλώ τους συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν όχι μόνο στους θερινούς προορισμούς και στις μεγάλες πόλεις. Το City Break είναι ένα πολύ σημαντικό ένα μέτρο και για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, για την πόλη εδώ η οποία έχει αξιοποιήσει πάρα πολύ το City Break και βέβαια και για τους ορεινούς προορισμούς. Άρα αξιοποιήστε το για να μπορέσουμε όλοι έτσι να έχουμε κάποιες απαραίτητες ανάσες ανάπαυλες από τη δύσκολη πραγματικότητα.